Εγώ καλημερίζω τον πρόεδρο των αλλιέων σε τοπικό επίπεδο, τον κύριο Ματζαράκη. Έτσι είναι τα πράγματα, κύριε Ματζαράκη. Καλημέρα από τον 984, αυτά που είπα δηλαδή. Καλή σας ημέρα. Ναι, έτσι είναι, δυστυχώς. Οι κυβερνώντες, οι εκάστοτε βέβαια, όχι μόνο τώρα, έχουν κάνει το ψέμα επάγγελμα. Μας κοροϊδεύουν τώρα από τον Αύγουστο που άνοιξε η πλατφόρμα για να κάνουν οι αλλιείς τις αιτήσεις τους. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε πάρει τίποτα. Συγγνώμη, άνοιξαν μία πλατφόρμα για να υποβάλλετε τι, αιτήσεις ότι χρειάζεστε και εσείς ενίσχυση. Τι ήθελε αυτή η πλατφόρμα? Όχι, είναι το πρόγραμμα ΕΠΑΛ με τον κωδικό 319, η οποία είναι ευρωπαϊκά κονδύλια αποζημιώσεις από αυτούς που έχουν πληγεί από το lockdown, το COVID και τα λοιπά. Θυμάμαι παλιότερες συνομιλίες μας εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής για το τι είχατε πάρει, τι δεν είχατε πάρει, πόσο ενισχυθήκατε ή πόσο δεν ενισχυθήκατε. Δεν είναι το φαινόμενο τωρινό, δεν είναι δηλαδή μόνο του 2021 και του 2020. Εντάξει, κύριε Ματζαράκη. Διαχρονικά οι αλλοί δεν έχουν πάρει ποτέ τίποτα. Δηλαδή από θέμα ενίσχυσης, επιδότησης και ό,τι άλλο. Τώρα με τον COVID είχαν βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια ποσά για κατηγορίες επαγγελματιών που έχουν πληγεί και βγήκε και ένα κονδύλιο για τους αλλιείς πανευρωπαϊκά, το οποίο όλοι το έχουν πάρει εκτός από εμάς. Γιατί δεν και το πήρατε εσείς? Ότι γιατί από δεν το τα 13.500 54 αλλιευτικά σκάφη πανελλαδικά, μόνο οι 6.500 κατάφεραν να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να μπουν στο πρόγραμμα. Όλους τους άλλους τους έχει βγάλει έξω. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν ελεγχθεί ούτε οι 1.000 αιτήσεις. Και δεν έχουν πάρει, δηλαδή και αυτοί που έχουν ελεγχθεί δεν έχουν πάρει χρήματα, μόνο σε 35, νομίζω, 35-39 άτομα έχουν δώσει, η οποία να σημειωθεί ότι δεν τα δηλαδή δεν ήταν και εκτός λίστας. Στάσου τώρα, κύριε Ματζαράκη, γιατί είναι τραγικό αυτό που λες. Λες, είμαστε 13. Είμαστε 13. Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι τρόπος του λέγει και το ξέρετε. 13.554. Οι 6.500 είχαν τα δικαιολογητικά και κατάφεραν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Και από τους 6.500 τελικά πήραν μια κάποια βοήθεια μόνο 39. Ναι, και από ό,τι διάβαζα εχθές έβγαλε, λέει, το Υπουργείο να πάρουν άλλοι 200. Κοιτάξτε να δείτε. Τα χρήματα, όπως είχε ανακοινώσει ο Υφυπουργός, ο κύριος Κεδίκογλου, θα έπρεπε να αρχίσουν οι πληρωμές στις 20 Δεκεμβρίου, ώστε να μην κάνουν οι αλλιείς Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά χωρίς χρήματα. Δυστυχώς δεν πήραμε τίποτα, κανένας. Έπειτα βγήκε καινούρια ανακοίνωση από το κύριο Κεδίκογλου και κάποιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται Μπουκόρος. Και είπαν με ανακοίνωσή τους ότι όσοι κατέθεσαν τις αιτήσεις τον Αύγουστο θα πληρωθούν τον Ιανουάριο και όσοι κατέθεσαν τον Σεπτέμβριο θα πληρωθούν τον Φεβρουάριο. Πέρασε ο Ιανουάριος, τίποτα. Εχθές σε ένα site στο επαγγελματίες παράκτιοι αλλιείς ανακοίνωσε ένας πρόεδρος από το Άργος, είχε επισκεφτεί το Άργος ο υπουργός ο κύριος Λιβανός, ο οποίος σε συζήτηση που είχε με τους αλλιείς της περιοχής είπε ότι κανονικά, λέει, εσείς δεν δικαιούσαστε ενίσχυση. Γιατί? Από το πρόγραμμα, διότι, γιατί, λέει, το πρόγραμμα έλεγε όσα αλλιευτικά έχουν βάλει δορυφορικό σύστημα. Από τα 13.553-54 αλλιευτικά σκάφη, μόνο τα 230 έχουν VMS που ασχολούνται με την αλλιεία των πελαγικών ψαριών. Φανταστείτε τι κοροϊδία έχει παίξει, τι ψέματα έχουν πει.
Γιατί ούτως ή άλλως αυτά είναι ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχουν προωθήσει τα χρήματα που προϊζόταν για αλλιείς, τα έχουν βάλει φαίνεται πουθενά αλλού, τα έχουν δώσει πουθενά αλλού και δεν έχουν αυτή τη στιγμή να μας τα δώσουν. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δεν αναφέρει ή δεν βάζει την προϋπόθεση ότι αν δεν έχετε δορυφορικό σύστημα, ξέρετε, δεν θα πληρωθείτε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο? Όχι, αυτά είναι τα τύπια της ελληνικής κυβέρνησης για να... Κοιτάξτε να δείτε, όλοι τα πήραν πανευρωπαϊκά. Γιατί πόσο μιλάμε? Αυτή τη στιγμή έχουν βγει ένα ποσό το 2.700 ευρώ στο κάθε αλλιευτικό. Όσα είναι μέχρι 3,3. Αν είναι από 3,3 GT και πάνω, δικαιούνται κάτι παραπάνω. Αλλά η πλειονότητα, δηλαδή το 90% των παράκτιων αλλιευτικών σκαφών πανελλαδικά, είναι της κατηγορίας αυτή που σας λέω. Μάλιστα. Δυσκολεύουν τα πράγματα με τις προϋποθέσεις της επιπλέον που βάζει η ελληνική κυβέρνηση, λέτε, και όχι η Ευρώπη, δίνοντας αυτά τα χρήματα για την ενίσχυση και την δική σας, δηλαδή της παράκτειας αλληλείας, και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, με αποκαρδιωτικό αυτό το τελευταίο που αναφέρατε, δηλαδή τον Υπουργό να λέει από το Άργος ότι από τη στιγμή που δεν έχετε δορυφορικό δεν θα πάρετε αυτή την ενίσχυση και είσαστε μόνο 230, ή είναι 230 οι συνάδελφοί σας που έχουν αυτό το σύστημα. Γιατί οι υπόλοιποι δεν βάζετε δορυφορικό σύστημα? Μα τι να το, εμείς είμαστε παράκτια αλληλεία. Αυτά ήταν μηχανήματα που μπαίνανε στη μέση αλληλεία και πού να βάλεις, καταρχήν είναι μεγάλη ιστορία. Αν θέλετε, αν έχετε το χρόνο να σας πω τι έχει γίνει. Αλλά το δορυφορικό σύστημα αυτό που λέγανε δεν ήταν υποχρεωτικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πει ότι υπόκειται σε κάθε κράτος μέλους αν θέλει να επιβάλλει δορυφορικά ή όχι. Οι δικοί μας επιλέξαν να το επιβάλλουν. Αυτό έχει ένα κόστος 5.500 ευρώ, σύν ότι πρέπει να πληρώνεις κάθε μήνα 1.100. Μας βάλανε τέλη κυκλοφορίας. Όχι αυτή η κυβέρνηση, η προηγούμενη, η πρώτη φορά αριστερά, μας έβαλε τέλη κυκλοφορίας στα αλλιευτικά. Λες και έχουμε οδούς, λεωφόρους. Και δεν ξέρω, δεν έφτανε δηλαδή τόσα προβλήματα που έχει ο κλάδος, μας βάλανε και τέλη κυκλοφορίας και έπρεπε να πληρώνουμε και κάθε μήνα να επιβαρυνθούμε ένα κόστος 5.500 ευρώ. Και ξέρετε, αυτό είναι υπολογιστής. Για φανταστείτε σε ένα μικρό σκάφος που όπως είναι τα δικά μας, πού να έχουμε εμείς χώρο να βάλουμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πώς θα τα τροφοδοτήσουμε, με τι ρεύμα. Εδώ δεν έχει χώρο να μπει σε μια καμπίνα ενός μικρού αλλιευτικού να κάτσεις, όχι να βάλεις και δορυφορικά. Εν τέλει είχαμε κάνει την πρόταση ότι η άδεια που σου δίνεται κάθε χρόνο για τα πελαγικά είναι γύρω στους 2 με 3 μήνες. Ναι. Είπαμε, αν θέλει κάποιος να βάλει αυτό το σύστημα για να πάει να ψαρέψει πελαγικά ψάρια, η άδεια ισχύει 3 μήνες, μάλιστα. Να πληρώνουμε τους 3 μήνες. Λέει, όχι, θα πληρώνετε όλο το χρόνο. Δηλαδή, να πληρώνουμε εμείς την Deutsche Telekom, δηλαδή ένα ποσό 110 ευρώ, 120 ευρώ το μήνα, κάθε μήνα, για να έχουμε μια άδεια που ισχύει 3 μήνες και δεν βάλανε, μας πήραν, μας αφαιρέσανε τις άδειες, κυρία Δουλιαράκη. Δεν έχουμε άδειες εμείς για να πάμε να ψαρέψουμε πελαγικά, μας το απαγορεύει. Μάλιστα. Από τη στιγμή που δεν έχετε βάλει αυτό το δορυφορικό σύστημα, από τη στιγμή που αρνείστε, φαντάζομαι, να πληρώνετε κάθε μήνα 110 ευρώ, έτσι δεν πάτε και στην ενίσχυση. Αυτά τα 5,5 χιλιάρικα εγκατάσταση αυτού του δορυφορικού συστήματος για τα πελαγικά, τα σκάφιδα, αυτά που βγαίνουν μέσα στο πέλαγος, τα επιβαρύνεστε εσείς ή θα σας έδιναν και μια ενίσχυση, μια επιδότηση για να τα τοποθετήσετε? Η επιδότηση ήταν, πρέπει να τα πληρώσεις όλα από τη τσέπη σου και μετά θα έκανες κάποια δικαιολογητικά και κάποια χαρτιά και θα τα έπαιρνες όταν αυτοί αποφασίζανε
να σου τα ξεπέσουν. Δεν ήταν ότι πήγαινες, έκανες διάθεση και σου δίνανε ένα δορυφορικό. Έπρεπε εσύ να τα πληρώσεις με ιδία χρήματα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι έτσι όπως το καταλάβατε. Εάν ήθελες το, αν δεν έβαζες το δορυφορικό, σου λένε, αν το βάλεις θα πάρεις την άδεια τα πελαγικά. Αν δεν το βάλεις, δεν θα την πάρεις. Θα πάρεις την άδεια, θα την αφαιρέσουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν συμπεριλαμβάνει όλα τα αλλιευτικά. Δηλαδή τα άλλα αλλιευτικά, οι άλλοι ψαράδες, δεν έχουν οικογένειες, δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν έξοδα. Για να μην τους συμπεριλάβει σε μια τέτοια κατάσταση που βιώνει ο κλάδος. Μάλιστα. Και εντάξει, αφού η βασική προϋπόθεση για να μπεις και να έχεις τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να μπεις σε αυτό το πρόγραμμα της αποζημίωσης ήταν να διατηρείς ημερολόγιο γέφυρας. Ναι. Ημερολόγιο, το οποίο έπρεπε να το ελέγξει το λιμεναρχείο και να πιστοποιήσει ότι αυτά οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί είναι εντάξει, υπάγραφε το λιμεναρχείο και πήγαινε ο φάκελος στο Υπουργείο. Από 13.500 αλλιευτικά, μόνο 6.500 είχαν ημερολόγιο γέφυρας. Μάλιστα. Το καταλάβατε. Νομίζω δηλαδή, είναι ενδεικτικά. Το θέμα ημερολογίου, όχι το VMS. Έτσι. Το VMS το ανέφερε ο κύριος Υπουργός εχθές, προχθές, στο Άργος. Μάλιστα. Μάλλον για να δικαιολογήσει. Να μην προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις και 10 του μηνός θα πάει η Ομοσπονδία μας στο Υπουργείο για να λάβουν τις τελικές αποφάσεις. Α, νόμιζα ότι σήμερα θα ήταν συνάντηση με το Υπουργείο, αλλά λέτε 10 του μηνός, 10 Φεβρουαρίου. Εχθές επικοινώνησε ο κύριος Λιβανός με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αλιέων και του είπε να μην προχωρήσετε σε κινητοποιήσεις 10 του μήνα, να έχουμε μία συνάντηση στο Υπουργείο και από εκεί θα βγουν οι ανακοινώσεις. Τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει και ξέρω εγώ. Και μας ειδοποιηθήκαμε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε κινητοποίηση, θα δεν ακούσουμε τον Υπουργό τι έχει να πει. Ωραία. Λοιπόν, 10 του μήνα αυτό το κρίσιμο ραντεβού το σημειώνω και εγώ στην ατζέντα μου για να καταφέρουμε να τα ξαναπούμε, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, να ξέρουν και όλοι οι συναδελφοί σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ματζαράκη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα μου, την καλημέρα μου.